Οι ασθενείς επιμένουν στην ανάκληση της απόφασης για διορισμό Αγαθαγγέλου. Κύριε Γκουλούμα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κυριάκου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Βέβαια, να μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά και ένα σχόλιο για το ρεπορτάζ και για τα δηλώσεις του κ. Αγαθαγγέλου όσον αφορά η λασπολογία. Πραγματικά, εμείς δεν έχουμε εκφράσει καμία λασπολογία παρά έχουμε εκφράσει για τα έργα και τις ημέρες του Προέδρου του Παγκύπαδου Συλλόγου. Δεν είπε ότι μιλά για τους ασθενείς, δεν μίλησε για εσάς ότι τον λασπολογεί. Απλώς για να διασταυρίσουμε ότι εμείς ουδέποτε εμείς μιλάμε για γεγονότα και έργα και τις πράξεις. Από εκεί και πέρα, δεν είναι μόνο οι ασθενείς, κύριε Κυριάκου. Να πούμε ότι συνήθω σήμερα έκτακτα η Κοινωνική Συμμαχία για την Εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας ήταν πλήρης απαρτία και οι 14 οργανώσεις που απαρτίζουν τη Συμμαχία συμμετείχαν στην συνάντηση μας απόψε και έχει εκφραστεί από όλους η αποφασιστικότητα ότι θα πρέπει θα απαιτήσουμε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την ανάκληση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό του Προέδρου του Παγκυπριακού Συλλόγου στο ΔΣ του ΟΑΗ. Και ο λόγος είναι επειδή τίθεται έναν πελώριο θέμα ηθικής και διοντολογίας και ασυμβίβαστου και δεν μπορεί πραγματικά πάροχος, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες υγείας, να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΗ. Σε διαφορετική περίπτωση, τι θα κάνετε? Έχουμε να αποφασίσει τα εξής, κύριε Κυριάκο. Πρώτον, θα στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία θα δημοσιοποιήσουμε και θα ζητούμε και συνάντηση μαζί του για να εκφράσουμε αυτήν την απέτησή μας προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, θα προχωρήσουμε στη διοργάνωση δημοσιογραφικής διάσκεψης με όλες τις οργανώσεις που συμπεριέχουν την Συμμαχία για την Εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας για να εκφράσουμε τις θέσεις απόψεις μας και για τον διορισμό και να απαιτήσουμε ανάκληση, αλλά και για πολλά άλλα θέματα τα οποία τίθενται στον διάλογο. Και επίσης, θα δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό ψήφισμα, έτσι ώστε να καλέσουμε την κοινωνία των πολιτών να εκφράσουν τη στήριξη τους μέσα από την υπογραφή αυτού του ψηφίσματος και να ζητούμε όλοι μαζί η κοινωνία, διότι αυτό να πετάει η κοινωνία, την ανάκληση αυτού του διορισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Γκουλούμα.